Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Ιουλίου σήμερα και πάμε να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Παρανάλωμα του πυρός, έγιναν δύο εργοστάσια από τις φωτιές στις Αχαρνές. Καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στο ρέμα της Χελιδόνος. Αργά το βράδυ, συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Ουάσιγκτον. Σε εξέλιξη σύνοδος του ΝΑΤΟ, οι προκλήσεις και τα αγκάθια. Αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Μακεδονία. Τι είπε για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μάχη με διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, ζημιές σε κατοικίες και οχήματα. Αύριο επαναλειτουργεί το Καραμανδάνιο. 29 μέτωπα φωτιά στο τελευταίο 24ωρο σε επιφυλακή αρχές. Διευρύνεται ο κύκλος των εμπλεκομένων στο κύκλωμα εκβιαστών που δρούσε στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μέλη του ΠΑΣΟΚ φέρονται να εμπλέκονται. Αναστέλλεται η κομματική τους ιδιότητα σε αργία υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και επόπτες υγείας της περιφέρειας Αττικής. Ισχυρό το Μελτέμι σήμερα στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες. Νέα άνοδο του υδράργυρου τις επόμενες ημέρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Βελτιωμένη είναι κυρίες και κύριοι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε γύρω στις 11 το βράδυ στις Αχαρνές, τυλίγοντας τις φλόγες ένα εργοστάσιο πλαστικών και ένα εργοστάσιο χαρτικών, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η κατάσταση είναι πλέον πολύ καλύτερη, καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στο ρέμα της Χελιδονούς. Όλο το βράδυ επίγειες και εναέριες δυνάμεις έδωσαν μεγάλο αγώνα για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, η οποία ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στα δύο εργοστάσια. Σύνδεση με τον Κώστα Παπαδόπουλο για να μας πει πώς έχουν τα πράγματα αυτή την ώρα. Είσαι έξω από το εργοστάσιο χαρτικών, Κώστα, που έχει γίνει στάχτη όπως θα δούμε και φυσάει και πολύ αυτή την ώρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Βρισκόμαστε στη λεωφόρο Τατοίου εδώ πέρα στις Αχαρνές και μαζί με τον υπερατέρτη της ΕΡΤ, τον Ανέστη Μουτάφη, θα σας δώσουμε την εικόνα από το εργοστάσιο χαρτικών, το οποίο συνεχίζει παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες από την ένταση της πυρκαγιάς να καίγεται. Μάλιστα, οι θερμοκρασίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό του είναι πολύ υψηλές και δεν μπορούν να επιχειρήσουν πυροσβέστες, όπως βλέπετε, με γερανοφόρα οχήματα. Γίνονται οι στοχευμένες ρήψεις νερού από ψηλά προκειμένου να χαμηλώσουν το θερμικό φορτίο και να μπορέσουν κάποια στιγμή να περιορίσουν τη συγκεκριμένη φωτιά. Από όπως μας λένε, θα συνεχίσει στο συγκεκριμένο εργοστάσιο να καίει για πάρα πολλές ώρες λόγω της καύσιμης ύλης που υπάρχει. Βλέπουμε ότι ενώ στα σημεία που η πυροσβεστική μπορεί και επιχειρεί και ρίχνει νερό, βγαίνει άσπρος καπνός. Όπου δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης, βγαίνουν μαύροι καπνοί, δείγμα ότι καίγεται φρέσκια καύσιμη ύλη. Να πούμε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 11 το βράδυ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει εντοπίσει την έναρξη σε ένα προάβλιο χώρο εγκαταλελειμμένου εργοστασίου. Από εκεί γρήγορα και με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο ρεύμα της Χελιδονούς και δυστυχώς έφτασε εδώ πέρα μέχρι τις επιχειρήσεις. Εγώ τις προξενείς εκτεταμένες υλικές ζημίες, κατά εικόνα καταστροφής θα μπορούσαμε να πούμε, σε δύο εργοστάσια, ένα εξ αυτών που βρισκόμαστε. 88 πυροσβέστες, 24 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα έδιναν μάχη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας με τη συνδρομή εθελοντικών ομάδων αλλά και υδροφόρες από τους ΟΤΑ που έρχονται συνεχώς κουμπώνουν πάνω στα πυροσβεστικά οχήματα για να τα ανατροφοδοτούν με νερό. Εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας και ένα χώρο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχαν παρατήσει πάνω από 10-15 οχήματα τα οποία και αυτά καταστράφηκαν ολοκληρώς από το πέρασμα της φωτιάς, ενώ δύο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας ενεργοποιήθηκε το 112, καθώς στην περιοχή οι άνεμοι μεταφέρουν τους καπνούς σε μεγάλη απόσταση, καπνοί οι οποίοι είναι ιδιαίτερα τοξικοί και κάνουν πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και να μπορέσει κανείς να ανασάνει και να κυκλοφορήσει. Πώς τώρα μπορεί να ξεκίνησε μια φωτιά μέσα στο βράδυ, θα αναλάβει, είναι έργο του ανακριτικού της πυροσβεστικής όλο αυτό. Τώρα παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η εκτροπή των οχημάτων, Κώστα. Παραμένουν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αστυνομικούς της τροχιάς να απαγορεύουν την πρόσβαση εδώ πέρα στη λεωφόρο Τατοίου που βρισκόμαστε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υπάρχουν και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή προκειμένου να μπορούν τα οχήματα της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας να κυκλοφορούν απρόσκοπτα και να επιχειρούν σε όποια σημεία υπάρχουν. Να πούμε ότι ακόμα παραμένουν διάσπαρτες πυροσβεστικές δυνάμεις, ούτως ώστε να βεβαιώσουν ότι δεν θα υπάρξει κάποια αιστεία αναζωοπήρωσης ή όπου υπάρχει να παρεμβαίνουν άμενα και να την εισβήνουν. Γιατί οι άνεμοι πνέουν πολύ ισχυροί και σήμερα και είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα τα δούμε μετά και με τον μετεωρολόγο μας. Λοιπόν, κρατάμε αυτό ότι απεφεύχθησαν τα χειρότερα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση χθες βράδυ των πυροσβεστικών δυνάμεων. Βέβαια, όπως βλέπουμε, οι ζημιές στα δύο εργοστάσια είναι τεράστιες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα και την άμεση ενημέρωση, Κώστα Παπαδόπουλε, και εμείς προχωράμε στο δελτίο μας.
Κλείδωσε για σήμερα το βράδυ η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Μία πρόγευση των τοποθετήσεων που θα κάνει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ για τα μείζωνα εθνικά ζητήματα έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το απόγευμα της Τρίτης με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Ντάνιελ Σπέκχαρντ. Αναφέρθηκε εκτενώς στις παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών από την ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας, υπενθυμίζοντας ότι η συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο χώρες για την ονομασία είναι έργα όμνες. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περντογάν συναντώνται εκ νέου σήμερα, αυτή τη φορά στην Ουάσιγκτον, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, δύο μήνες μετά τον τετ-α-τετ που είχαν στην Άγκυρα. Η συνάντηση κλείδωσε και επίσημα, για σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν ότι οι διάβλοι επικοινωνίας διατηρούνται ανοιχτοί σε ανώτατο επίπεδο σε μια περίοδο που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις διαγράφουν θετική τροχιά και να προχωρούν σε μια σύντομη επισκόπηση των διμερών θεμάτων. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο συζήτησής του στο Council of Foreign Affairs με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Ντάνιελ Σπέκχαρντ, στάθηκε στην εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών. As far as our relationship with Turkey is concerned, when we first came into office in 2019, we faced a situation of what I call sort of aggressive Turkish revisionism. And we went through 3 years of difficult times with Turkey. Over the past year, I'd say year and a half, things have significantly improved, and I think we should acknowledge that, while at the same time recognizing that some of the fundamental Turkish positions when it comes to the situation in the Eastern Med have not profoundly changed. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περντογάν έχουν συμφωνήσει να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο, θέτοντας όλα τα δεδομένα επιτάπητος. Στην ατζέντα των επαφών του Πρωθυπουργού και το Κυπριακό, που θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη. The only way to resolve it is to stick to the framework of the decisions taken by the United Nations Security Council. So I just want to remember that and remind the audience that there's still a, you know, a European country that is, you know, partially occupied. And of course we saw threats against Cyprus, which are completely unacceptable and completely condemnable. Λίγο πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντως, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε ζήτημα διεθνούς αναγνώρισης των κατεχόμενων. Η Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι ήδη πλήρες μέλος των τουρκογενών κρατών στα μάτια μας. Από αυτή την άποψη, η προσέγγιση τους, ιδιαίτερα του Αζερβαϊτζάν, έχει φτάσει σχεδόν στην ίδια θέση με εμάς. Στην τελευταία σύνοδο κορυφής στη Σούσα, όπως γνωρίζετε, η Βόρεια Κύπρος ήταν εκεί. Συμμετείχε σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ το ζήτημα της προκλητικής ρητορικής της νέας πολιτικής ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας και την παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία δεν τηρείται στο ζήτημα της σύνθετης ονομασίας έργα όμνες. And this is something which is simply non-negotiable. It's very clear. It's in the Prespus agreement. When I hear the new government of North Macedonia referring to the country as Republic of Macedonia within the country, I have serious concerns. And this is an issue which I do intend to raise. It is not constructive. It does not help the European path of North Macedonia. Μιλώντας στο Council of Foreign Affairs, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. We want to cut taxes and bring the country back to a growth path. We want to improve public services, digitize the state, and make sure that Greece punches again above its weight when it comes to international affairs. And we did those things. And now, the beginning of our second term, we want to build upon this progress, address more complicated issues when it comes to public services, you know, really improving our healthcare system, making structural reforms to our justice system. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Βουλής Αντιπροσώπων, Mike James, με τον οποίο συζήτησαν το εξαιρετικό, όπως χαρακτηρίζεται, επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργός παρέστη στην Ουάσιγκτον στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ.
Νωρίτερα, είχε συναντήσεις και με τον ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σάμερ, αλλά και τον γερουσιαστή Κρις Κόουνς, συζητώντας για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.